Σε δραματικούς τόνους τοποθετήθηκε και η Άγγελα Μέρκελ, μια πολιτικός που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες τοποθετήσεις. Ο Παντελής Βαλασόπουλος λοιπόν είναι μαζί μας. Είπε η κυρία Μέρκελ ότι κάθονται πάνω σε ένα βαρέλι με μπαρούτι για το θέμα αυτό της πανδημίας, Παντελή. Ακριβώς, Νίκη, κυρίως για το θέμα των μεταλλάξεων. Ήταν δηλώσεις που έγιναν στην κοινοβουλευτική ομάδα, διέρευσαν, δεν διαψεύστηκαν. Τι είπε η καγκελάριος Μέρκελ? Ότι η κατάσταση είναι απέσια. Η κατάσταση μας έχει ξεφύγει, καθόμαστε πάνω σε ένα βαρέλι με πυρίτιδα. Λόγια που έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση στη Γερμανία και όλα τα μέσα αναρωτιούνται σήμερα τι εννοεί πια η καγκελάριος Μέρκελ. Τι έχει ξεφύγει? Έχει ξεφύγει όντως η κατάσταση με τις μεταλλάξεις και με τα εμβόλια που δεν έρχονται? Εδώ να σου πω ότι, όπως είπε η εκπρόσωπος της καγκελαρίας, σήμερα έγινε και συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα επιπλέον σκληρότερα μέτρα. Ποια είναι αυτά, τι συζητιέται? Να κλείσουν τα αεροδρόμια στη Γερμανία και ίσως να κλείσουν και τα σύνορα. Όμως λένε πρέπει να υπάρξει και συνεννόηση με τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα σου πω ότι η εκπρόσωπος της καγκελαρίας σχετικά με την AstraZeneca είπε ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επένδυσε πάρα πολύ μεγάλα ποσά στην έρευνα για να ανακαλυφθούν αυτά τα εμβόλια. Ναι. Τώρα η AstraZeneca να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Και επειδή λέει επενδύσαμε πάρα πολύ μεγάλα ποσά, έχουμε δικαίωμα να ελέγχουμε ποια εμβόλια φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά σε επίπεδο δηλώσεων, Παντελή, γιατί στην πράξη μαθαίνουμε ότι τα ραντεβού για εμβολιασμούς που είχαν κλειστεί για τώρα πάνε 2 μήνες αργότερα. Ακριβώς. Για να καταλάβουμε λοιπόν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, εδώ στο Βερολίνο ανακοινώθηκε σήμερα ότι όσοι είχαν ραντεβού για εμβολιασμούς τις επόμενες ημέρες, τα ραντεβού τους αναβάλλονται για τον Μάρτιο. Ενώ στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία έχουν σταματήσει σχεδόν εντελώς.